Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ μαζί μας την πρόεδρο του Οδοντιατρικού Συλλόγου, την κυρία Κατερίνα Κλάρα. Γεια σας κυρία Κλάρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή ακουστική. Επίσης, ναι. Σας βλέπουμε με φώτο την αφίσα για την Παγκόσμια ημέρα σωματικής υγείας, έτσι. Ακριβώς. Τώρα δεν με βλέπετε, έτσι. Σας βλέπουμε μια χαρά εμείς. Α, πάρα πολύ ωραία. Εμείς σας βλέπουμε μια χαρά. Βλέπουμε και την αφίσα πίσω. Ωραία. Επειδή μιλάω στο τηλέφωνο. Εντάξει. Ωραία. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, ναι. Σας ακούμε. Τέλεια. Λοιπόν, ακριβώς. Έχω την παρέα μου, λοιπόν, εδώ πέρα, όπως είδατε. Έχουμε τον Κάστορα Τούφη, που είναι η μασκότ της καμπάνιας για τα τρία επόμενα χρόνια της Παγκόσμιας Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Ο Κάστορας λοιπόν θα φέρει μηνύματα ακριβώς για να μας θυμίζει τη σπουδαιότητα της στοματικής υγείας. Και πόσο συνδεδεμένη είναι με την, με την γενική υγεία μας, και γι' αυτό έχει το μήνυμα χαρούμενο στόμα, ίσως ένα χαρούμενο σώμα. Το λέτε σε κάθε περίπτωση ότι η σωματική υγεία έχει να κάνει γενικότερα με την υγεία του κάθε ανθρώπου, και επειδή τα τελευταία χρόνια έχετε αναλάβει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, προσπαθείτε, αν τουλάχιστον δεν μπορέσετε να βάλετε μυαλό σε ενήλικες, να περάσετε αυτά τα μηνύματα στα μικρά παιδιά και να γίνει πραγματικά, βιωμά τους αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σωματική υγεία καλή. Ακριβώς. Και σκεφτείτε βέβαια ότι και η καμπάνια της Παγκόσμιας Σωματικής Υγείας είναι, στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, άρα δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες, το ότι πρέπει να φροντίζουν το στόμα τους. Αυτό ίσως μας παρηγορεί λίγο. Αν και, επειδή και εγώ είμαι χρόνια οδοντίατρος και χρόνια στην Ελληνική, μέλος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, εμείς οι οδοντίατροι στην Ελλάδα πραγματικά παλεύουμε για να ξυπνήσουμε τον Έλληνα, τον ενήλικα, να φροντίσει το στόμα του. Και βέβαια τώρα προσπαθούμε, ξεκινώντας από το παιδί, όπως είπατε. Ναι, ναι. Εκεί είναι πιο εύκολα να μάθουν τα παιδιά και να γίνουν πια και είναι ενήλικες και να γνωρίζουν, χωρίς να χρειάζονται τα μηνύματα στη μεγάλη ηλικία. Αλλά έχετε καταφέρει πράγματα μέσα από αυτές τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που συχνά αναλαμβάνετε. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς τα στατιστικά μας στοιχεία δεν υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, γιατί όπως ξέρετε και με τον COVID δεν μπορέσαν να γίνουν έρευνες. Όμως τώρα ξεκινάει ένα ερωτηματολόγιο της ομάδας πρόληψης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο μία εικόνα γενικά και της στοματικής υγείας αλλά και του ενδιαφέροντος που έχει ο Έλληνας για το στόμα. Απλά το ξέρουμε όλοι και το έχουμε ξαναπεί και από τον COVID και μετά, ότι αυτό το κενό γενικά της πρόσβασης όλων των ανθρώπων στους γιατρούς και βέβαια και στους οδοντιάτρους δημιούργησε διάφορα δυστυχώς κακά αποτελέσματα. Ναι. Και στη σωματική υγεία. Εμείς εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν από ενός έτους στον οδοντίατρο για έλεγχο, ότι σαφώς και οι ενήλικες πρέπει να θυμούνται το κάθε εξάμεινο έλεγχο, γιατί αυτό που λέμε ότι το στόμα είναι ο καθρέφτης της υγείας μας είναι γεγονός, είναι αποδεδειγμένο πια ότι μπορούμε να διαγνώσουμε αρκετές ασθένειες, ότι πολλές ασθένειες έχουν επίπτωση στη στοματική υγεία και ο οδοντίατρος είναι εκεί για να φροντίσει και να εκπαιδεύσει τον ασθενή του ακριβώς για να έχει ένα χαρούμενο στόμα. Θέλουμε πρόληψη. Δεν θέλουμε θεραπεία. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς το λέτε, το ξαναλέτε, γι' αυτό μιλάτε για έλεγχο. Δεν πηγαίνουμε στον οδοντίατρό μας όταν πια έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο, όταν νιώσουμε ένα πονόδοντο. Δεν είναι ο οδοντίατρος για να θεραπεύσει, για να μας απαλύνει από τον πόνο. Είναι να κάνει έλεγχο. Να προλάβει να μην συμβεί τίποτα για να πονέσουμε. Πρέπει να σκεφτούμε ότι εντάξει, μια ίωση, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολο να την προλάβουμε, να την κυκλοφορούμε με κόσμο κλπ. Μια περιδόνα όμως μπορούμε να την προλάβουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το δικό μας τομέα αυτό. Αλλά όχι μόνο. Ο οδοντίατρος σήμερα φροντίζει και άλλα πράγματα. Τις διατροφικές συνθήκες, το κάπνισμα, βοηθάει στους ασθενείς που πραγματικά θέλουν και δεν το έχουν ίσως καν σκεφτεί να σταματήσουν το κάπνισμα, που είναι τους βλαβές, βέβαια, όχι μόνο για το στόμα και όλο το
για όλη την γενική μας υγεία και για οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την διατροφή, με τη μάση, με τη φώνηση, οτιδήποτε. Όπως λέμε συνήθως, ότι από νωρίς μπορούμε να διαγνώσουμε τις ορθοδοτικές ανομαλίες, να φροντίσουμε ένα παιδάκι να μεγαλώσει με ένα πολύ ωραίο αρμονικό πρόσωπο, φροντίζοντας την ανάπτυξη του προσώπου και βέβαια να φτάσουμε στους ενήλικες να προλάβουμε τον πόνο, τον χάσει κανείς την καθημερινότητά του, να χάσει την κοινωνικότητά του επίσης. Βέβαια. Ξέρετε πάρα πολύ ότι πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δόντια που λείπουν, πόσο μάλλον τελικά όταν κάποιος δεν έχει καθόλου δόντια. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Λένε οι ασθενείς μας πολύ φορές, 32 δόντια μας έδωσε, αλλά χαλάνε, ναι, είναι γεγονός. Θέλουν όμως μια πολύ μικρή φροντίδα. 2,5-3 λεπτά το πρωί και 2,5-3 λεπτά το βράδυ και λίγη φροντίδα στην πρόσληψη των φών, των... Αυτό είναι μόνο που ζητάνε τα δόντια μας. Αυτό είναι μόνο. Ακριβώς. Πολύ πολύ μικρό αυτό. Λοιπόν, αύριο αυτή την έχει η μέρα, η παγκόσμια ημέρα, αλλά και η Ελληνική Οδοντική Ομοσπονδία έχει κηρύξει όλο το 2024 έτος σωματικής υγείας. Ναι. Μετά από 30 χρόνια, το τελευταίο έτος που γιορτάσαμε σωματικής υγείας ήταν το 1994, που όπως καταλαβαίνετε τότε δεν είχαμε και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι, ναι. Κατόπου γινόταν όμως πάρα πολλές εκδηλώσεις, περίπτωρα με φυλάδια κλπ. Φέτος λοιπόν, σε όλη την επικράτηση την ελληνική, θα γίνονται συνέχεια εκδηλώσεις στη σωματική υγεία. Μας περιμένουν πολλά. Και εδώ βέβαια, ακριβώς. Ναι, οπότε είναι αρχή λοιπόν η μέρα σωματικής υγείας για όλο τον υπόλοιπο χρόνο στην ουσία. Μάλιστα. Θα έχετε πολλά να δείτε ακόμα με τρόπο την ευαισθητοποίηση του Έλληνα στη σωματική υγεία. Είναι η έναρξη λοιπόν. Για αύριο θα υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί ή όχι? Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις αυτές τις τελευταίες μέρες, σήμερα και αύριο. Και επειδή όλες οι εκδηλώσεις είναι συντονισμένες με σχολεία και σχολούς κλπ., δεν μπορέσαμε να έχουμε κάτι ειδικά για αύριο, αλλά αυτό έχουμε όλη τη χρονιά μπροστά μας. Είμαστε εδώ. Γίνεται και είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε ομάδα, οποιαδήποτε ηλικία και ενδιαφέροντος για να διδάξουμε τη σωματική υγιεινή. Μπράβο σας κυρία Κλάρα, μπράβο για άλλη μια φορά για τις πρωτοβουλίες που παίρνετε. Η αρχή λοιπόν αύριο γίνεται, μας περιμένουν πολλές εκδηλώσεις. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τις καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα μηνύματα που εσείς θέλετε να στείλετε. Έχουμε παντού. Έχουμε πολλούς συναδέλφους καλούς και πρόθυμους ακριβώς να δουλέψουν για την πρόληψη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Γεια σας. Θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, εννοείται. Ευχαριστούμε.